Στέλνε τουρκικά τώρα κυρίε και κύριοι για να δούμε το νέο μήνυμα που έστειλε σήμερα η Αθήνα στην Άγκυρα, αλλά Σοφία Φασουλάκη και μ, ρεπορτάζ για την αυριανή επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Ισραήλ, μόλι λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κάιρο. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Ναι, Νίκο, δεν έχει περάσει ένα μήνα και κάτι από την επανεκλογή τη κυβέρνηση και βλέπουμε ότι έχει κάνει τρει επισκέψει. Η πρώτη έγινε στην Κύπρο, η δεύτερη στο Κάερο. Είδαμε τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργό με τον πρόεδρο Αλσίση και αύριο. Ο Νίκο Δένδια στο τελαβή Μάλιστα, θα πρέπει να σου πω ότι Μητσοτάκη και εσύ επαναβεβαίωσαν του στενού δεσμού Αθήνα και Καΐρου, με τους δύο άνδρες να λένε ότι επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση των α, σχέσεων των δύο χωρών. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι η Αθήνα ενδυναμώνει, επιδιώκει να ενδυναμώνει συνεχώ τι σχέσει τη με τι δύο χώρε, τι οποίε όμω θέλει να αισθάνεται κοντά τη και η Τουρκία μετά τον παγετό που επικράτησε στι σχέσει τη ίδια τη Τουρκία με τι άλλε δύο χώρε εδώ και πάρα πολλά Α, χρόνια. Βάλιστα. Η Αθήνα δεν θέλει αυτή τη σφήνα, όπω καταλαβαίνει, Νίκο. Βέβαια, οι σχέσει τη Αθήνα με τι άλλε δύο χώρε είναι πολύ ισχυρέ. Σε αυτό το πλαίσιο, αύριο ο Νίκο Δένδια θα δει τον ομολογό του, η Οβ Ενώ είχαμε και ένα μήνυμα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, από την Αίγυπτο, σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό, λέγοντα ότι. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την, με την Τουρκία ε, προχωρούν ομαλά. Είναι αισιόδοξο για την βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Υπάρχουν όμω και δύο προποθέσει που θα πρέπει να τηρηθούν. Η πρώτη είναι η ηρεμία και η δεύτερη είναι ότι δεν θα πρέπει να περάσει κανεί τι κόκκινε γραμμέ. Που έχει θέσει η Αθήνα. Όχι επιθετική ρητορική, δεν συμβαδίζει με την επαναπροσέγγιση, λέει ο Γιώργο Για να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στην Αιγυπτιακή Τηλεόραση. Τέλειεν, η Αιγυπτιακή Τηλεόραση. وكما تعلم حسين فإن اليونان لن تقبل بأي تدخل في سيادتها ومن أجل الدخول في حوار سياسي لا بد من حل جميع المسائل المتعلقة بالمياه الإقليمية وسلامة الأراضي اليونانية وأيضا القضايا المتعلقة بسيادة الدولة وهو من اختصاص القضاء اليوناني بشكل حصري